Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Εν ώψη αυτοδιοικητικών εκλογών, άλλο ένα ραντεβού με έναν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο με την παράταξη Σκιάθος Ενωμένη και με υποψήφιο δήμαρχο τον Νικόλαο Πλωμαρίτη. Σωστά. Ο κύριος Πασχάλης Πασχάλης ή αλλιώς καπετάνιος. Ο καπετάνιος μας. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε κατά τη διάρκεια τη συζήτησή μας και πού να σας αποκαλώ, γιατί είναι από θέμα. Και να με αποκαλείς και να μιλάμε και στον ελληνικό, μου αρέσει πιο καλά. Θα προσπαθήσω για τον ελληνικό, γιατί. Λοιπόν, είσαστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ξαναεμπλακεί στα κοινά 2010-2014 και πάλι με τον κύριο Πλωμαρίτη, με τον συνδυασμό τότε έργα ανάπτυξη εμπιστοσύνη με επικεφαλή τον Νικόλαο Πλωμαρίτη. Θέλω να μου πείτε την εμπειρία σας μέσα από τα κοινά και τι προσφέρατε στον τόπο μέσα από αυτή την τετραετία. 10-14. Κοιτάξτε, η εμπειρία ήταν μοναδική, γιατί εγώ δεν είχα ξανασχοληθεί, παρακολουθούσα τα κοινά, δεν είχα ασχοληθεί άμεσα με τα κοινά. Μου έδωσε την ευκαιρία τότε ο Νίκος να ασχοληθώ, στην αρχή μόνο σαν σύμβουλος του συνδυασμού, μετά από πάροδο 2 ετών περίπου, πήραμε τη διοίκηση του λιμενικού ταμείου από τη Σκόπελο και μου ανέθεσε να είμαι εγώ υπεύθυνος πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Μπορούμε να θυμίσουμε λίγο στους τηλεθεατές, στους ακροατές μας, την ιστορία με το λιμενικό ταμείο, πόσο εύκολη ήταν να έρθει ή πόσο δύσκολη ήταν να έρθει. Ναι, θέλω να πιστεύω ότι για τότε πιστεύω ότι εξελίχθηκε πολύ εύκολα, αλλά σε μια διάρκεια, τώρα να πω 15-20 ετών, είχε σκαμπανεβάσματα, δηλαδή πότε ήταν στο Βόλο, πότε πήγε στη Σκόπελο. Ήταν το μεγαλύτερο διάστημα στη Σκόπελο, ήταν και μια εποχή, αν θυμάμαι καλά, επί προεδρίας του Γιάννη του Πρεβεζάνου, ήταν και στη Σκιάθο, αλλά στο τέλος κατέληξε στη Σκόπελο. Και από τότε καταφέραμε το 12 να το φέρουμε στη Σκιάθο και να είναι στη Σκιάθο. Να είναι Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκιάθο. Εγώ θα σας πω με την ευκαιρία αυτή, επειδή έχω μια επιστολή η οποία είναι το 27/5 του 58. Επιστολή του 58. Του 58. Είναι μια επιστολή η οποία έχει γραφεί από κάποιον σκιαθίτη προς τον τότε στρατηγό, το, πώς τον λέγα, δεν θυμάμαι το... Λοιπόν, από τον οποίο ζητούσε να γίνει η μεταφορά του λιμενικού ταμείου από τη Σκόπελο στη Σκιάθο και προέβαλε κάποια επιχειρήματα ότι η Σκιάθος είναι ο κομβικός, το νησί, το κομβικό. Η πρωτεύουσα των Βορείων Σπολάδων. Ναι, είναι κομβικό σημείο ως προς τη Βόρειο Ελλάδα και ως προς τα νησιά της Νοτιού Ελλάδος, ότι ήταν ένα λιμάνι το οποίο μπορούσε να φιλοξενήσει κάποια σκάφη με κακοκαιρίες και ότι από τότε λεγόταν ότι ό,τι παίρνει η Σκιάθος θα δίνει στη Σκόπελο και η Σκιάθος δεν κάνει τίποτα. Είμαστε στον αέρα. Άρα δηλαδή έχετε μία επιστολή. Αυτή είναι η επιστολή που έχει στείλει αυτός ο κύριος, δεν θέλω να αναφέρω το όνομά του, στο στρατηγό τότε το φροντιστή, μια και θυμήθηκα και το όνομά του. Άρα γυρίζουμε στο παρελθόν και επισημαίνουμε πόσο σημαντικό ήταν και για την τότε κοινωνία το να εδρεύει το λιμενικό ταμείο στη Σκιάθο. Και γι' αυτό για μας, όταν το φέραμε, ήταν μεγάλη μας τιμή. Και όταν έπεσε στο χέρι μου αυτή η επιστολή, η οποία είναι, σε όποιον θέλει, είναι διαθέσιμη να τη δει, να τη διαβάσει, με τις ημερομηνίες. Μπορώ να την έχω. Βεβαίως. Αρχείο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και γι' αυτό είμαστε περήφανοι που φέραμε το λιμενικό ταμείο το 12 στη Σκιάθο. Βέβαια υπήρξε μια διαδρομή από το Γενάρη του 2013 μέχρι να πω το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, με τα γραφειοκρατικά στηθεί, και όλα αυτά, δηλαδή, να στηθεί η λειτουργία για του λιμενικού ταμείου. Από εκεί και πέρα στήθηκε, προσφέραμε ό,τι μπορούσαμε. Να πούμε κυρίες και κύριοι ότι ο κύριος Πασχάλης Πασχάλης διετέλεσε και πρόεδρος του λιμενικού ταμείου. Ένας άνθρωπος ο οποίος άσκησε δημόσια διοίκηση, ένας άνθρωπος ο οποίος διαχειρίστηκε χρήματα, δημόσια χρήματα του λιμενικού ταμείου.
Ήταν, σας είπα, ήταν η εποχή αυτή περίπου 2 χρόνια, σκάρτα 2 χρόνια, διαχειριστήκαμε. Παραλάβαμε ένα λιμενικό ταμείο. Ποιος είναι ο απολογισμός της διετίας, εγώ θα το βάλω διετία. Παραλάβαμε ένα λιμενικό ταμείο με 0. Από το ξεκίνημά του. Για να μην πω με χρέος, με κάποιο χρέος, προς το Δήμο Σκιάθου. Και όταν εγώ παρέδωσα ένα αποθεματικό της τάξεως των 420.000, αν θυμάμαι καλά, πάντως πάνω από 400.000, και 2 επιταγές τότε, 85.000 από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας για την επισκευή της ζημιάς που είχε πάθει το εμπορικό λιμάνι. Για την σπήλωση. Για την σπήλωση, η οποία μετά, στη συνέχεια, από την επόμενη δημοτική... Ήρθε η διοίκηση του κ. Πρεβεζάνου και ολοκληρώθηκε το έργο. Λοιπόν, η επόμενη ερώτησή μας θα μείνει στο κεφάλαιο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και βέβαια θα πάμε να μας πείτε για αυτό που συζητάμε, λιμάνι. Τι μπορείτε, τι έχετε σαν πρόγραμμα, τι έχετε σαν συνδυασμός για αυτό που λέμε λιμάνι. Είναι κατάσταση του λιμανιού σωστή για να συνεχίσουμε τα επόμενα 4 χρόνια. Κοιτάξτε, το έχουμε χωρίσει σε 2 τμήματα. Είναι το τουριστικό με τα σκάφη ανεψυχής και το εμπορικό. Πρωταρχικό των σκοπός είναι το τουριστικό να δοθεί ένα τέλος σε αυτή την αβεβαιότητα. Το έχουμε φέτος, δεν το έχουμε του χρόνου, το έχουμε του παραχρόνου, δεν το έχουμε του χρόνου. Άρα δηλαδή με το συνδυασμό σας έχετε την γραμμή μεθόδευσης για να τελειώσει. Ναι. Ξέρουμε ότι ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ, αλλά θέλουμε να έχουμε μια βεβαιότητα ώστε όποτε το ΤΑΙΠΕΔ αποφασίσει, γιατί είναι ιδιοκτησία να το πούμε έτσι, να το βγάλει στη δημοπρασία, να μπορεί. Αλλά μέχρι τότε να είμαστε διαχειριστές εμείς. Όπως κάναμε στην αρχή, είχαμε μια επιστολή την οποία είχαμε λάβει από το Υπουργείο Τουρισμού και το, για 2 χρόνια μπορούσαμε, η οποία επιστολή τότε έλεγε ότι αν χρειαστεί το ΤΑΙΠΕΔ να το φέρει σε δημοπρασία, πρέπει να αποχωρήσουμε. Αυτό ήταν. Μέχρι τότε που τελειώσαμε εμείς δεν έγινε και σήμερα. Αυτό ήταν μια απόφαση την οποία την είχατε εσείς ως πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου 12-14. Ναι. Το δεύτερο κομμάτι τώρα που λέμε είναι το εμπορικό. Το εμπορικό, να πούμε στους τηλεθεατές, ποιο είναι το εμπορικό. Είναι το, για να λέμε εμπορικό, να το βάζουμε σε μια βάση, είναι το κομμάτι όπου πέφτουν τα βαπόρια, τα δελφίνια, τα φλάι κάτω, όλα αυτά. Ναι. Το εμπορικό λιμάνι για τους επιβάτες. Ναι. Αυτό το κομμάτι πρέπει να αλλάξει. Πώς θα αλλάξει. Ναι, υπάρχει. Θα το πω εν συντομία, όταν... Μάλλον, πώς θα το αλλάξετε εσείς. Ναι. Γιατί μπορεί να αλλάξει, μπορεί να αλλάξει. Όταν πήραμε το Λιμενικό Ταμείο, πήραμε και ένα master plan, το οποίο είχε κάνει η Σκόπελος, αξίας 50.000 ευρώ. Ναι. Και μας έκανε κάποιες προτάσεις που μπορούσε να γίνει το Λιμενικό Ταμείο. Μία από τις προτάσεις αυτές ήταν η εξωτερική πλευρά του υπάρχοντος λιμενοβραχείου, όπου πέφτουν τα δελφίνια και τα fly car, η οποία εξωτερική πλευρά είναι με βράχια, με μπλόκια, να το πούμε, για τον καιρό, κυματοθράφτης, να κατεδαφιστεί αυτό και να γίνει λιμάνι. Δηλαδή τα βαπούρια, αντί να μπαίνουν μέσα, να προσεγγίζουν το λιμάνι από την απέξω πλευρά. Για τι όγκο μιλάμε, δηλαδή θυμάμαι ένα master plan το οποίο προσέβαλε την Χερσονησίδα, τον Μπούρτζη. Καμία σχέση με το. Όχι εκείνο το master plan. Όχι, καμία σχέση. Εκείνο που ερχόταν και χαλούσε και το μικρό λιμανάκι, το γραφικό λιμανάκι. Όχι, καμία σχέση. Αυτό θα ξεκινάει πιο από το ύψος περίπου, από το ύψος που είναι το... Η Χωάνη του Αργοβιού. Όχι, το κτίσμα. Το καφενείο, να το πούμε έτσι. Από εκείνο το ύψος και προς το... Θα φαρδίνει. Ναι. Ναι, αν φύγουν όλα αυτά τα μπλόκια που υπάρχουν εκεί, τα βράχια, θα γίνει ένας χώρος ο οποίος θα μπορεί να προσεγγίζουν 3 βαπόρια. 3 βαπόρια, σημερινά βαπόρια. Και αυτομάτως με αυτή την προσέγγιση θα ελευθερωθεί το εσωτερικός χώρος του λιμανιού και που προσεγγίζουν το εφιστάμενο, θα μείνει μόνο ο χώρος για τα δελφίνια και για τα flycat, και ο άλλος θα επεκταθεί, θα παραχωρηθεί για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε περισσότερο σκάφη αναψυχής.
Πολύ ωραία. Να πάμε σε... Και μια παρένθεση, συγγνώμη κιόλας, αυτό είχε κάποια στιγμή ζητήσανε από το σύλλογο, τότε σύλλογο Σκιάθου, μη και ο Σκιάθου, ζητήσαν τότε ως ο νυν υποψήφιος κύριος Τζούμας, δήμαρχος, και νυν πρόεδρος. Ναι, και νυν πρόεδρος ακόμα, ήταν παρόντες δηλαδή, αυτό, ο κύριος Τζούμας, ήταν παρόν ο κύριος Γιαννίτσης. Σε ποια συνάντηση, σε ποια συζήτηση. Αυτή τη ζητήσαν από τον κύριο Πλωμαρίδη τότε και εγώ, και μου ζήτησε ο κύριος Πλωμαρίδης να παρευρεθώ κι εγώ. Είχαμε μια συζήτηση, η οποία συζήτηση στο τέλος έγινε πολύ σκληρή και μάλιστα μου είπαν ότι επιλέξει ότι όσο είμαστε εμείς σε αυτό το σύλλογο, εσείς δεν πρόκειται να φτιάξετε αυτό το λιμάνι. Δηλαδή δεν ήταν σύμφωνοι ούτε με τη συγκεκριμένη πρόταση που είχατε. Όχι. Μάλιστα, να το πω έτσι, όταν είπαμε ότι θα μπορέσει να εξυπηρετήσει βαπόρια, τα βαπόρια έχουν μεγαλώσει, δεν βρισκόμαστε στην εποχή του Θήρα, του Σκύρος και του Σκιάθος, ο κ. Τζόμας απάντησε και είπε και η τότε εποχή ήταν μια καλή εποχή. Εντάξει, και αυτό είναι μια άποψη του κ. Τζούμα. Ναι, δικαίωμά του. Δικαίωμά του, ναι, βεβαίως. Ναι. Γιατί και πάλι στο συνδυασμό του κ. Πλωμαρίτη. Γιατί πιστεύω ότι προσέφερε. Και αυτό δεν είναι θέμα δικιάς μου άποψης, να το πω εγώ. Είναι θέμα το σκέφτη. Όχι, είναι προσωπική ερώτηση. Ναι. Εσείς εγώ είδα γιατί τότε προσέφερε, έκανε δουλειά, είχε ανοιχτές πόρτες, μιλούσε με τους πάντες. Είχατε συνεργασία, σωστή. Άψογη. Καταρχάς δεν ανακατεύθηκε το δικό μου το κομμάτι σαν πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου ούτε μία φορά. Και όσες φορές παραβρέθηκε σε διοικητικά συμβούλια ήταν σαν παρατηρητής. Δεν εξέφρασε γνώμη, δεν είπε κουβέντα. Αυτό, καπετάνιε, σας τιμά. Γιατί εντάξει, μάλλον κάνατε πολύ καλά τη δουλειά σας. Ναι, πιστεύω. Και είχα και μάλιστα, εγώ θα το πω, είχα και πολύ άψογη συνεργασία τότε με όλο το διοικητικό συμβούλιο. Είχα πολύ άψογη συνεργασία. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα άλλο πρόβλημα σημερινό. Στελέχωση. Ενδεχομένως, αν στις 27 του μηνός είσαστε εσείς οι οποίοι θα διοικήσετε το Δήμο για τα επόμενα 4 χρόνια, και αν και εφόσον επιλέξει ο κύριος Πλωμαρίτης να ξαναείσαστε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, δεν ξέρουμε, δεν γνωρίζετε. Όχι, ούτε το γνωρίζω. Τι θα κάνετε, και σίγουρα θα πρέπει να το έχετε συζητήσει με το συνδυασμό σας, είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα λειτουργίας, καθημερινότητας, αλλά και διαχρονικότητας, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Χωρίς εργατικό δυναμικό, χωρίς προσωπικό, δεν μπορεί να παράξει έργο. Όχι, σίγουρα δεν μπορεί να παράξει. Τι θα κάνετε, αυτό το κάναμε την πρώτη φορά που αναλάβαμε. Το έχετε συζητήσει. Βεβαίως το έχουμε συζητήσει. Που αναλάβαμε το Λιμενικό Ταμείο, ήμουνα εγώ πρόεδρος, ήμουνα εγώ ο ταμείας, ήμουνα εγώ που μοίραζα τις κάρτες του ρεύματος. Γιατί τότε, εντάξει, υπήρχε το πρόβλημα, ήταν η περίπτωση που δεν μπορούσε να γίνουν προσλήψεις με τα capital controls και όλα αυτά. Και το έκανα εγώ. Αυτό όμως τώρα δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει να υπάρχει άνθρωπος για το τουριστικό κομμάτι, πρέπει να υπάρχει άτομο στο γραφείο, γιατί υπάρχει γραφείο μέσα στο λιμάνι. Υπάρχει ένας χώρος υποδοχής. Υπάρχει ένας χώρος υποδοχής, ο οποίος είναι ξεχωριστός ο χώρος υποδοχής. Και υπάρχει και ένα κομμάτι που είναι γραφείο, το οποίο αυτό θα το ενεργοποιήσουμε. Βέβαια δεν μπορούμε εκεί να βγαίνουμε με αποφάσεις, να εγκαταστήσουμε εκεί το Λιμενικό Ταμείο, αλλά εκεί θα μπορούμε να δουλέψουμε, θα μπορούμε να κόψουμε για κάρτες, θα μπορούμε να προσφέρουμε υπηρεσίες, πληροφορίες. Άμεση πρόσβαση. Άμεση πρόσβαση σε όλο το, όχι μόνο στο τουριστικό κομμάτι και στο τέτοιο, και στους επιβάτες που θα μπαίνουν και το κομμάτι αυτό που ήταν το καφενείο, το οποίο τότε που ήμουν εγώ λειτουργήσε σαν καφενείο και σαν χώρος αποθήκευσης. Μετά, για ποιο λόγο σταμάτησε, δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να σας πω. Είχε βγει στη δημοπρασία με ένα πολύ χαμηλό ποσό για να μπορέσει αυτός που θα το πάρει να το δουλεύει. Δούλεψε 2 χρόνια, μετά το κλείσανε. Θέλω να μου πείτε εσείς, σαν συνδυασμός, σαν πρόγραμμα της επόμενης ημέρας, πού στοχεύετε για τους επόμενους, για την επόμενη σεζόν. Είπαμε. Σεζόν 2020. Ναι. Πού στοχεύετε, και θα μείνουμε στο Λιμενικό Ταμείο.
Ξέρουμε τα προβλήματα. Δεν θα μείνουμε στα προβλήματα. Όχι. Θέλω να μου πείτε εσείς, ως συνδυασμός, ως υποψήφιος, δημοτικός σύμβουλος και ως συνδυασμός, τι έχετε αποφασίσει για την περίοδο Σεπτέμβριο-19 με Μάιο, με Απρίλιο του 20. Είπαμε αυτό. Πρώτο και κυριότερο είναι να τελειώσει ο εμπορικός τμήμας, να μπορέσει να γίνει η επέκταση απ' έξω, να μπορούν να προσεγγίζουν τα βαπόρια. Μιλάμε για κάτι μεγάλο. Ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τα επιμέρους. Υπάρχει το θέμα του καφενείου, το οποίο πρέπει να λειτουργήσει αυτό. Ή σαν καφενείο ή σαν χώρος αποσκευών. Δηλαδή δεν μπορεί ο τουρίστας να έχει τη βαλίτσα και να φέρνει όλη μέρα βόλτες μέσα στο λιμάνι μέχρι να έρθει το βαπόρι. Να μπορεί να την αποθηκεύσει κάπου και να την πάρει όπως γίνεται στα περισσότερα λιμάνια. Υπάρχει χώρος για να αποθηκευθεί η βαλίτσα. Κράτηση αποσκευών. Α, μπράβο. Ένα αυτό. Ένα άλλο είναι ότι δεν υπάρχουν τουαλέτες αυτή τη στιγμή στην παραλία. Πολύ σοβαρό. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να γίνει και μπορεί να γίνει και πολύ εύκολα. Εάν, δεν μπορέσουμε να πάρουμε άδεια μέσω πολεοδομίας, υπάρχουν οι χημικές τουαλέτες. Είναι πανεύκολες, στείνονται σε όλη την παραλία. Έχετε τις προτάσεις. Έχουμε τις προτάσεις. Έχουμε εναλλακτικές προτάσεις. Μάλιστα, τότε που ήμουν εγώ, είχαμε φτάσει στο αμήν να τοποθετήσουμε κάποιες δοκιμαστικά. Δεν έτυχε για α ή β λόγο, έμεινε στην πάντα. Αλλά τώρα θα γίνει. Θα τύχει τώρα. Και οπωσδήποτε, και ο τελευταίος, και ένα από τα άλλα πιο σπουδαία, είναι τα σκουπίδια. Ναι, δεν ήθελα να σας το πω αυτό. Είναι τα σκουπίδια. Είναι καθημερινής. Είναι καθημερινότητας. Ένα πρόβλημα καθημερινότητας. Το οποίο ταλανίζει τους επιχειρηματίες. Και τους επιχειρηματίες, αλλά περισσότερο ταλανίζει τα σκάφη. Τα σκάφη. Δηλαδή βγαίνει ο άλλος έξω και λέει το πρωί τι θα τα κάνω αυτά, πού θα τα πάω. Όταν υπάρχει ένας κάδος εδώ και ένας επόμενος κάδος στα 150 μέτρα. Ή και αυτός ο κάδος που υπάρχει στο λιμάνι είναι γεμάτος από τα καταστήματα υγειονομικής. Πρώτον είναι γεμάτος από τα καταστήματα υγειονομικής. Και δεύτερον, όταν αυτός ο κάδος είναι ανοιχτός, μυρίζει ο τόπος ολόκληρος. Και περνάει ο άλλος και πιάνει τη μύτη του. Γι' αυτό πρέπει να γίνουν κάδοι όπως ξεκίνησε ο κ. Περβετώνας και έφτιαξε κοντά στα Ψαράδικα τους τρεις κάδους, αυτοί να γίνουν σε άλλα δύο σημεία. Και υπάρχουν σημεία να γίνουν αυτοί. Με πήγατε σε ένα σημείο τώρα, Τζι. Στο σημείο εκεί στα Ψαράδικα. Τι θα κάνετε στον υπόλοιπο χώρο? Έχει γίνει ένα κομμάτι με την υπογειοποίηση. Έχετε σκεφτεί τι μπορεί να γίνει? Ή θα το αφήσετε έτσι όπως είναι? Όχι, μπορεί να γίνει ένα παρκάκι. Γιατί δεν είναι μεγάλο. Επειδή μιλάμε εκεί που είναι οι κάδοι υπόγειοι. Δίπλα είναι μια έκταση 400 μέτρα. Δεν ξέρω. Μπορεί να γίνει ένα παρκάκι. Να μπουν καθίσματα. Φωτισμός. Να μπορεί να πηγαίνει. Όχι όμως παρκάκι με το χορτάρι αυτό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι για να πηγαίνουν οι γάτες και οι σκύλοι. Δεν είναι για μας. Δεν είναι αυτό βιτρίνα του νησιού μας. Με κάποιες στέλες. Βέβαια υπάρχει στη μέση το κομμάτι αυτό που είναι για την πυρόσβεση. Αυτό δεν μπορούμε να το βγάλουμε από εκεί για τον α ή β λόγο. Και βέβαια εξυπηρετεί. Πρώτον εξυπηρετεί και είναι αναγκαίο. Δεν ξέρω αν λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Το σύστημα πυρόσβεσης ήταν επιθετή εσάς? Ναι. Επιθετία μου ήταν η τοποθέτηση, η λειτουργία του μάλλον, να το πούμε. Είχαν αγοραστεί οι μηχανές της πυρόσβεσης, δύο αν θυμάμαι καλά είναι, δύο μηχανές πυρόσβεσης, όλα τα εργαλεία τα οποία ήταν σε μια αποθήκη. Και τότε εμείς αναλάβαμε, τα τοποθετήσαμε εκεί, τα θέσαμε σε λειτουργία, μάλιστα σε κάποια σημεία υπήρχε διαρροή γιατί η γραμμή είχε περαστεί κάποια χρόνια πριν από μένα, δεν ξέρω. Τότε που φτιάχτηκε το λιμάνι, η ανάπλαση του λιμάνιου. Ναι. Και σε κάποια σημεία είχε διαρροές. Τις φτιάξαμε αυτές τις διαρροές, το είχαμε ετοιμάσει να λειτουργήσει, μετά τι έγινε, δεν ξέρω, δεν μπορώ να απαντήσω. Θα τα δούμε τι έγινε, εάν και εφόσον στις 27 του θα είσαστε, εμείς δημοσιογραφικά σίγουρα θα αναγραφούμε. Θα σας πω σε ένα άλλο θέμα, το οποίο έχει μείνει στο σιρτάρι χρόνια. Ποιο? Για την προβλήτα του παλιού λιμανιού. Κοιτάξτε, και εκεί υπήρχε μία μελέτη, η οποία είχε φτάσει στο τελικό στάδιο. Το λιμάνι του παλιού έχει φτάσει σε σημείο 0. Φθοράς. Ναι, από άποψη φθορά. Σε σημείο 0. Δηλαδή οποιασδήποτε στιγμή μπορεί να συμβεί καθίζηση. Το μοιραίο. Να πέσει, να γίνει μια καθίζηση, γιατί έχουν
όλη η πρόσωψη έχει οξυδωθεί, έχει σαπίσει τελείως, να το πω έτσι. Όταν ήμασταν εμείς, είχε γίνει, είχε φτάσει και στην περιφέρεια. Μάλιστα είχαμε κάνει και 2 επισκέψεις στην περιφέρεια για αυτή την υπόθεση. Και αυτό έμεινε μέχρι ενός σημείου. Από εκεί και πέρα τι έγινε, δεν μπορώ να σας πω. Εμείς δημοσιογραφικά... Απλώς ξέρω ότι υπάρχει ναι. μελέτη για αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Μίζων, ακτοπλοείες, δρομολόγια, συγκοινωνίες. Κοιτάξτε, ότι σκιάθος, μάλλον οι σποράδες, έχουν μεγάλο πρόβλημα. Και θα... Καταρχάς θα μιλήσουμε αυτή τη στιγμή για το χώρο μας. Το πρόβλημα είναι μεγάλο και είναι πολύ μεγάλο για τους χειμερινούς που είναι. Πρέπει να γίνουν μεγάλες ενέργειες, πολλές ενέργειες, επιτακτικές, ή αν χρειαστεί να χτυπηθεί και το χέρι στο τραπέζι που λένε. Αλλά αυτό όμως δεν είναι και απολύτως βέβαιο ότι θα βγει αποτέλεσμα. Πρέπει να συνδράμει η περιφέρεια σε αυτό το θέμα. Σήμερα στην τοποθέτηση ο κύριος Αγοραστός τοποθετήθηκε επ' αυτού. Και καλά έκανε και τοποθετήθηκε. Εγώ δεν ήμουν εκεί. Άρα είναι ενήμερος. Είχα περάσει, αλλά λόγω εργασίας έφυγα, δεν έμεινα. Είναι ενήμερος. Είναι ενήμερος από την προηγούμενη φορά. Είναι ενήμερος από τη θητεία του υποψηφίου δημάρχου μας, του κ. Πλομαρίτη, στη θητεία του στην περιφέρεια. Έχουν γίνει. Αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται και η συγκατάθεση ή η βοήθεια, να το πω έτσι, των εφοπλιστών. Γιατί εκεί μιλάμε, κοιτάζω την τσέπη μου. Εμείς λέμε, κοιτάζουμε εκεί το νησί μας. Πρέπει να υπάρχει ένας επιδικοματικός διάλογος. Να βρεθεί σε σωστή βάση να βρεθεί μια λύση. Γιατί δεν μπορείς να βάλεις με το ζόρι το πιστόλι στο πρόταφο και να πεις θα μου βάλεις αυτά τα δρομολόγια. Και μάλιστα τώρα με την ευκαιρία αυτή, κάποιο πρωί ο Χούμας, ο Λάμπρος, που έχει ένα τουριστικό, είχε αναφέρει καλή σεζόν με τις ίδιες συγκοινωνίες. Και καλά έκανε το παιδί. Καλή σεζόν με τις ίδιες συγκοινωνίες. Δηλαδή μία από τα ίδια. Μία από τα ίδια. Γιατί, να μην το κρύβουμε, αυτή τη στιγμή ακόμα πάνε οι τουρίστες Σκόπελο και Αλόνισο με αεροτάξη. Με τράνσφερ. Όχι τα βαπόρια, γιατί δεν βγαίνουν τα δρομολόγια. Όχι, με τράνσφερ από τουριστικά. Από τουριστικά σκάφη. Λοιπόν, και έκανε αυτή την ανάρτηση και μετά πήρε μια απάντηση η οποία έλεγε ότι γι' αυτό ψήφισε Θοδωρή Τζούμα να διώξουμε το κατεστημένο. Το κατεστημένο δεν φεύγει έτσι, επειδή θα βγω εγώ δήμαρχος, το διώξα. Και τι θα βάλουμε, τσεβάρκες, θα κάνουμε συγκοινωνίες. Έχω κι εγώ ένα σκάφος σε 9 μέτρα. Άμα ένα το βάλω και αυτό να κάνει συγκοινωνία. Να το βάλετε κύριε Πασχάλη, θα μας διευκολύνετε. Γι' αυτό λέμε. Θέλει συνδυασμός όλων. Και του Δημάρχου και του Περιφερειακού και της Περιφέρειας και του Υπουργείου και των εφοπλιστών. Έβαλε ο άλλος ένα σκάφος πέρσι, το οποίο για μένα ήταν, έτυχε να ταξιδέψω, που έκανε Θεσσαλονίκη, Σποράδες. Το Τριμάρα. Ένα σκάφος τέλειο. Εγώ μπήκα μέσα, πολύ σύγχρονο, το κράτησε ένα χρόνο, είπε γεια, σας χαιρετώ. Ούτε σεζόν δεν το κράτησε. Θέλω να πω, τη σεζόν, είπε γεια, σας χαιρετώ και είναι στις Κυκλάδες τώρα. Λοιπόν. Θα κλείσουμε με μια τελευταία ερώτηση. Μου δώσατε πάσα με το που αναφερθήκατε στον κύριο Τζούμα. Τελευταία ακούγεται πολύ έντονα για τους ανθρώπους οι οποίοι διετέλεσαν δημόσια διοίκηση, διαχειρίστηκαν δημόσιο χρήμα, χέρια καθαρά. Κοιτάξτε. Πώς χαρακτηρίζετε την έκφραση? Δεν θα δώσω χαρακτηρισμό. Εγώ θα πω μόνο 2 πράγματα. Την τοποθέτησή σας. Ναι. Αυτό ξεκίνησε από την αρχή που ο κύριος Τζούμας έβαλε υποψηφιότητα, χέρια καθαρά. Εγώ να πω την αλήθεια στην αρχή... Όχι, το λέω... για σας. Ναι, για μένα. Γιατί διαφορά... Σίγουρα για μένα. Πρώτα απ' όλα για μένα. Για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν διατελέσει... Άμπραβο, πρώτα απ' όλα για μένα. Διοίκηση. Λοιπόν, χέρια καθαρά. Στην αρχή το πέρασα μια φωτοβολίδα, λέω προεκλογική περίοδος είναι, θα πούμε κάτι πρέπει να πούμε για να προσέξει. Σας αγγίζει. Όχι.
όχι μόνο δεν με αγγίζει, όχι μόνο δεν με αγγίζει, αλλά εγώ τουλάχιστον προσωπικά, σαν Πασχάλης, δεν τελειώνω εδώ, ούτε την επόμενη μέρα των εκλογών. Απ' την αρχή, με αυτούς που μπορούσα να έρθω σε επαφή, τους είπα, πέστε ποιοι είναι αυτοί που δεν έχουν καθαρά χέρια. Να τους βγούμε, να τους απετάξουμε. Εγώ πρώτος, αν μου λέγανε ότι αυτός είναι με βρώμικα χέρια, θα τον είχα αποτάξει από τον εαυτό μου και ίσως να φεύγα εγώ από το συνδυασμό, ναι. Αν δεν έφευγε αυτός. Καθαρά χέρια, ο Δήμαρχος. Προχθές έδωσε μια συνέντευξη στο Σκιάθος Λαϊ και είπε ότι όποιος θέλει μπορεί να, να δει τα χαρτιά, όλα αυτά. Καθαρά χέρια, δηλαδή, πώς θα το πούμε, να φτάσεις πού, αντί να φτιάξεις μια κοινωνία, να πιστέψεις με τα επιχειρήματά σου, όχι τέτοιο. Με τη λάσπη. Τη λάσπη τη χρησιμοποιεί ο χτίστης για να φτιάξει τα ντουβάρια του. Δεν είναι η λάσπη για να κάνουμε το νησί μας. Κύριε Πασχάλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Η άτιμη συζήτηση. Θέλω όμως να μου υποσχεθείτε ότι θα σας έχω και ραδιοφωνικά. Έχω πολλές ερωτήσεις ακόμα. Αλλά θέλω να μου υποσχεθείτε και να δεσμευτείτε ότι τις επόμενες μέρες μέχρι την Παρασκευή που κλείνει ο κύκλος συνεντεύξεων, γιατί Σάββατο δεν επιτρέπεται, Κυριακή είναι... Σάββατο προσευχόμαστε και Κυριακή ψηφίζουμε. Εσείς που είστε υποψήφοι, εμείς που είμαστε ψηφοφόροι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να ευχηθώ καλή επιτυχία σε εσάς, αλλά και στο συνδυασμό σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά.